Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Γκρίκης Γιάννης της καρδιάς σας και έχω στα χέρια μου τα καινούργια Apple AirPods 4, αυτά που έχουν βγει με το Active Noise Cancellation που δεν έχουν μαξιλαράκι σιλικόνης επάνω. Αυτά λοιπόν τα αγόρασε ένας φίλος, μου τα έχει δώσει για να τα ανοίξουμε, ούτως ώστε να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει και εκείνο σε δεύτερο χρόνο. Έχω ανοίξει εγώ εδώ πέρα πίσω και το Mac για να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε και να δούμε ακριβώς τι ήχο βγάζουν, πώς ακούγεται στα αυτιά μας, καθώς επίσης και πώς ακούγεται ο ήχος τον οποίο θα ακούει ο συνομιλητής μας. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε ευθύς αμέσως. Η συσκευασία από πίσω έχει τα κλειστικά αυτοκόλλητα που έχουν και στα iPhone, οπότε απλά τα τραβάμε και ανοίγουν. Αυτά εδώ πέρα σαν ακουστικά υπολογίστε ότι έρχονται με μέγιστο χρόνο αναπαραγωγής 30 ώρες, 30 ώρες επιτυγχάνουμε το κουτί εφόσον χρησιμοποιούμε και τη θήκη. Με μια φόρτιση μπορούμε να έχουμε 5 ώρες χρήσης, ενώ επίσης μπορούμε να έχουμε μέγιστο 4 ώρες χρήσης εφόσον τα χρησιμοποιούμε και έχουμε ενεργό το Active Noise Cancellation. Τα ακουστικά έρχονται μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Οι θήκες πλέον στα ακουστικά γενικότερα αυτά είναι πολύ αναμενόμενες και πολύ κλασικές. Έρχονται έτσι με το κλασικό χαρτί γύρω τους, ούτως ώστε να τα ανοίξεις και να τα χρησιμοποιήσεις. Υπολογίστε επίσης ότι έρχονται με USB-C πλέον. Ευτυχώς η Apple αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει USB-C για να μπορείτε να το φορτίζετε με οποιοδήποτε καλώδιο υπάρχει διαθέσιμο, καθότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα. Αυτά εδώ πέρα είναι πολύ μικρά. Βλέπετε ότι και η θήκη, και δείτε το εδώ και στο χέρι μου, η θήκη είναι πολύ μικρή. Εδώ από κάτω έχει τη θύρα USB-C για να μπορούμε να το φορτίζουμε, ενώ επίσης έχει τρεις άλλες τελίτσες που είναι η ένδειξη για το ηχείο, εφόσον δηλαδή το χάσουμε να μπορούμε να το εντοπίσουμε γιατί λειτουργεί με το Find My iPhone. Από εκεί και πέρα έχει την άλλη τελίτσα που από ό,τι καταλαβαίνω μας δείχνει την κατάσταση στο... Δεν έχει άλλο λαμπάκι. Δεν θα έπρεπε να έχει άλλο λαμπάκι. Θα έπρεπε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το άλλο δεν ξέρω τι είναι. Και τα ακουστικά είναι εδώ πέρα μέσα. Αυτό εδώ πέρα, λαμπάκι έχει εδώ μπροστά. Κλασικά από ό,τι κατάλαβα. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι φορτίζει είτε με καλώδιο USB-C, μπορεί να φορτίσει επίσης με τον φορτιστή από το ρολόι, ενώ επίσης μπορεί να φορτίσει και με έναν φορτιστή QI. Τα ακουστικά έρχονται έτσι, για να τα βγάλουμε είναι πολύ εύκολο, δεν δημιουργούν κάποιο κόλλημα ή η θήκη δεν δημιουργεί κάποια αδυναμία ως προς αυτό. Όταν τα βγάλουμε έξω το λαμπάκι μπροστά παρασενής, εντάξει, okay, εσείς οι χρήστες των Apple συσκευών τα ξέρετε περισσότερο. Τα ακουστικά είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Έρχονται με μικρόφωνα τα οποία λειτουργούν με τον επεξεργαστή ή τα δύο. Ουσιαστικά κάνουν noise isolation όσον αφορά την επικοινωνία που έχουμε με κάποιον άλλον μέσα από το τηλέφωνο για να μπορεί να σας ακούει καλύτερα. Έχει ένα μικρόφωνο εδώ από κάτω στην τελίτσα που έχει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ενώ επίσης έχει κάποια ακόμη μικρόφωνα από εδώ για να μπορέσει να λειτουργεί και το noise cancellation. Τα συγκεκριμένα τα βάζουμε στα αυτιά μας. Εγώ γενικότερα αυτά τα ακουστικά δεν τα πολύ συμπαθώ για να σας πω την αλήθεια, γιατί στο ένα μου το αυτί κάθονται, στο άλλο το αυτί, από το άλλο το αυτί πέφτουνε. Άρα λοιπόν μπορεί εκεί που κουνιέμαι να είμαι ok και μετά ξαφνικά να χάσω το δεξί νομίζω είναι. Σε κάθε περίπτωση τα συγκεκριμένα τα νιώθω πάρα πολύ ελαφριά επάνω στα αυτιά μου και δεν θα μπορούσε να μην είναι ελαφριά βέβαια αυτά πάνω στα αυτιά μου, καθότι το κάθε ακουστικό στοιχείο ζυγίζει περίπου κάθε 4 γραμμάρια, ενώ η θήκη ζυγίζει περίπου 34,7. Σε μέγεθος είπαμε ότι είναι πάρα πολύ μικρά. Εγώ για να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως τα φοράω τόση ώρα τα νιώθω πάρα πολύ ευχάριστα και πάρα πολύ άνετα επάνω στα αυτιά μου. Δεν νιώθω να με ενοχλούν ή γενικότερα να θέλω να τα βγάλω. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ένα από τα δύο το νιώθω ότι λίγο χαλαρώνει. Έρχονται με Bluetooth 5,3, ενώ όσον αφορά τις διαστάσεις τους είναι ελάχιστες, δηλαδή μιλάμε για 18 χιλιοστά επί 8, κάτι επί 8, κάτι ή επί 7, κάτι επί 7, κάτι σε χιλιοστά πάντα όλα αυτά. Όσον αφορά την τεχνολογία με την οποία συνδέεται, έρχεται επίσης με AAC-ELD. Το ELD είναι το Enhanced Low Distortion, Enhanced Low Delay. Το Distortion ήταν μια βλακία που ήρθε πέρα στο μυαλό μου. Το συγκεκριμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η εξέλιξη του AAC που χρησιμοποιεί η Apple ούτως ή άλλως όλα τα χρόνια και βοηθάει στο να μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποκρισιμότητα και καλύτερη μεταφορά του ήχου μεταξύ των ακουστικών και των συσκευών που συνδέονται για να μην έχουμε καθυστέρηση.
Λοιπόν, έχω συνδέσει εδώ πέρα και τα ακουστικά, ούτως ώστε να ακούσετε και τον ήχο των οποίων αυτά αποθηκεύουν και βγάζουν και παράγουν. Επίσης, έχω ανοίξει και τα χαρακτηριστικά τους εδώ πέρα στη σελίδα για να μπορώ να τα βλέπω. Υπολογίστε ότι τα ακουστικά έρχονται με adaptive audio, με conversation awareness και με transparency mode. Το adaptive audio είναι ένα mix από όλους τους τρόπους που έχει η συσκευή να απομονώνει τον εξωτερικό τον ήχο. Όσον αφορά το awareness, το conversation awareness, ουσιαστικά η συσκευή καταλαβαίνει πότε μιλάτε και ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή χαμηλώνει τον ήχο από αυτό που ακούτε για να μπορέσετε να κάνετε τη συζήτηση. Ενώ αντίστοιχα το transparency mode είναι αυτό το οποίο ναι, μην παίζουν από πίσω τα ακουστικά, αλλά ουσιαστικά έχετε και επαφή με το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο γύρω σας. Είναι IP54, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που υπάρχει κάποια βροχή, κάποια σταγόνα ή γενικότερα σε φάση που υδρώνουμε για γυμναστήρια και τέτοια. Ενώ επίσης υπολογίστε ότι έχουν πάνω την τεχνολογία η οποία ακολουθεί το κεφάλι μας. Αυτό εγώ σαν τεχνολογία δεν το ήξερα και το ανακάλυψα στα δικά μου τα ακουστικά, τα Free Buds Pro 3. Εφόσον είναι αυτό που κατάλαβα, είναι μια τεχνολογία κατά την οποία όταν γυρνάμε το κεφάλι, αυτό εδώ πέρα κάτι παίζει τώρα με το Spatial Audio, Spatial, δεν ξέρω πώς διαβάζεται αυτό, και με κάτι, οπότε όταν γυρνάμε το κεφάλι, τα ακουστικά καταλαβαίνουν ότι έχουμε γυρίσει και μας δημιουργούν την αίσθηση του χώρου ο οποίος διαφοροποιείται. Αυτό γενικότερα είναι μια τεχνολογία η οποία θέλει λίγο συνήθεια γιατί μπορεί να σε τρελάνει. Εγώ δηλαδή το πανεργοποίησα στα FreeBuds Pro 3 γιατί γενικότερα δεν με ευχαριστούσε και τρόπους που άκουγα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια τεχνολογία η οποία πλέον είναι διαθέσιμη. Εννοείται ότι δουλεύουν με τη Siri, εννοείται ότι με το που το ανοίξετε θα συνδεθούν απευθείας στο τηλέφωνο, λοιπόν θα σας εμφανίσει στο τηλέφωνο ότι είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να τα συνδέσετε. Εμένα στο Mac δεν μου το έκανε το συγκεκριμένο, οπότε θεωρώ ότι το κάνει μόνο στα τηλέφωνα. Εγώ πήγα στις ρυθμίσεις του Bluetooth και το σύνδεσα. Ενώ από εκεί και πέρα υπάρχει και η δυνατότητα, αυτό δεν ξέρω αν το έχει στα προηγούμενα τα μοντέλα για να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είχα ποτέ μου AirPods και γενικότερα δεν χρησιμοποιώ το iPhone. Υπάρχει η δυνατότητα όταν ακούτε κάτι στο τηλέφωνό σας, αυτό να το μοιραστείτε με κάποιον άλλον, με ένα δεύτερο set ακουστικών, ούτως ώστε να ακούτε και οι δύο το ίδιο. Αυτό είναι μια λειτουργία που εγώ την ανακάλυψα πρώτη φορά στη Huawei, πιθανότητα να το αντέγραψα από την Apple ή απλά τώρα η μία να παίρνει τις λειτουργίες της άλλης, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει για να το σχολιάσω περαιτέρω. Ο ήχος που βγάζουν είναι αυτός που ακούτε τόση ώρα, γιατί γενικότερα έχω προσπαθήσει να κρατήσω όσο το δυνατόν περισσότερο τον ήχο που παράγουν τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι αυτές, είναι γύρω στα 100 κάτι ευρώ όσον αφορά το κόστος τους εφόσον κάποιος θέλει να τα αγοράσει και να τα προμηθευτεί. Γενικότερα εγώ σε όλα τα φορά στα αυτιά μου δεν μου έχουν δημιουργήσει κάποιο θέμα, δεν νιώθω να με κουράζουν, όπως το έχω πει από την αρχή δεν τα νιώθω βαριά, αλλά σίγουρα λόγω του ότι εγώ έχω το θέμα με τα αυτιά μου νιώθω ότι το ένα από τα δύο πάει να χαλαρώσει και να φύγει. Το πώς ακριβώς θα λειτουργεί το Active Noise Cancellation δεν το ξέρω, γιατί υπολογίζω ότι τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, αυτός ο τύπος ακουστικών δεν μπορεί να κάνει πολύ καλή απομόνωση του ήχου, λόγω του ότι δεν έχει τη σιλικόνη για να μπορέσει να απομονώσει εντελώς το ακουστικό κανάλι. Άρα λοιπόν υπολογίζω ότι ναι, αν θα κάνει μια απομόνωση ήχου, σίγουρα θα υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά δεν θα είναι αυτό το σε εισαγωγικά απόλυτο ή το τέλειο. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ μικρά, είναι πολύ εύκολο να τα χάσετε γιατί είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά είναι πανάλαφρο. Με μια θήκη αυτό θα είναι σούπερ. Γενικότερα θεωρώ ότι συστήνεται σαν αγορά και όσον αφορά τον χειρισμό των ακουστικών, υπολογίστε ότι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μία φορά το πατάς, απαντάς σε μία κλίση ή ξεκινάς να παίζεις μουσική. Αν το πατήσεις δύο φορές, σε πηγαίνει στο επόμενο τραγούδι ή τερματίζει μία κλίση. Αν το πατήσεις τρεις φορές, σε πάει στο πίσω τραγούδι. Ενώ επίσης, αν τα βγάλεις από το αυτί σου, υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο, εάν παίζουμε μουσική, σταματάει να αναπαράγει τη μουσική. Οι λειτουργίες πλέον αυτές είναι λίγο κλασικές σε όλα τα ακουστικά, σε όλες τις εταιρείες. Αυτά από εμένα, αυτά από τα ακουστικά της Apple, τα AirPods 4 και τελειώνει εκεί. Είμαι ο Γρηγοριάς της καρδιάς σας. Μην παραλείψετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Φυσικά share, like, σχόλια είναι επιθυμητά αν μη τι άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.